Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το έργο κατασκευής του νέου αγωγού ύδρευσης από ζέφυρο έως κανάλι, προϋπολογισμού 2.463.887 ευρώ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Το συγκεκριμένο έργο στοχεύει στην οριστική επίλυση του προβλήματος της ύδρευσης της παράκτιας ζώνης, το οποίο και οξύνεται τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι εργασίες αφορούν στην αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου με νέο αγωγό αυξημένης διατομής, που αναμένεται να καλύψει επαρκώς τις αυξημένες ανάγκες υδροδότησης του καναλίου. Το κανάλι σήμερα τροφοδοτείται από τον κεντρικό αγωγό του Συνδέσμου Ύδρευσης Πρέβεζας, ένα έργο που έχει κατασκευαστεί πριν 40 χρόνια και δεν μπορεί να καλύψει πλέον τις ανάγκες ύδρευσης των κατοίκων, δεδομένης και της τουριστικής ανάπτυξης που παρουσιάζει η περιοχή. Ο Δήμαρχος Χρήστος Μπαΐλης υπογραμμίζει ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο τέθηκε ως μία από τις πρώτες προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής, δρομολογώντας λύσεις που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής τόσο των μονίμων κατοίκων όσο και των επισκεπτών. Τα προβλήματα τόσο στην ποιότητα όσο και στην ποσότητα του νερού σε μία τουριστική περιοχή αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξή της, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μπαΐλης, συμπληρώνοντας ότι οι υποδομές της παραλιακής ζώνης θα συμπληρωθούν με την κατασκευή του έργου αποχέτευσης της παραλιακής ζώνης, το οποίο θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή. Οι εργασίες προχωρούν με ικανοποιητικούς ρυθμούς και αναμένεται να ολοκληρωθούν ως το τέλος του έτους, ενώ το επόμενο καλοκαίρι η παραλιακή ζώνη θα ιδρεύεται από το νέο δίκτυο. Πράγματι, αυτό το έργο θα έλεγα ότι προχωράνε οι εργασίες κατασκευής πολύ καλά. Είναι μέσα στο χρονοδιάγραμμα και ελπίζουμε να τελειώσει μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Είναι ένα έργο που έπρεπε να γίνει εχθές. Όπως ξέρετε, αντιμετωπίζουμε σοβαρό πρόβλημα με την παραλιακή ζώνη όσον αφορά την ύδρευση και είναι από τα πιο, θα έλεγα, βασικά έργα υποδομής. Γιατί χωρίς ύδρευση και χωρίς αποχέτευση δεν νοείται η παραλιακή ζώνη αυτή τη στιγμή να λειτουργεί. Πιστεύω ότι με την ολοκλήρωση αυτού του έργου θα δώσει λύση όσον αφορά το πρόβλημα της ύδρευσης και θα λυθεί το θέμα για την περιοχή του καναλίου. Το έργο αυτό προβλέπει την κατασκευή ενός αγωγού, όπως ξέρετε, από το Ζέφυρο μέχρι το κανάλι και μια καινούργια δεξαμενή, η οποία θα καλύπτει τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής. Τα τελευταία χρόνια η περιοχή, η παραλιακή ζώνη του πρώην Δήμου Ζαλόγκου, παρουσιάζει, θα έλεγα, μια ανάπτυξη. Γιατί διανύουμε μια δύσκολη περίοδο, τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση των τελευταίων χρόνων, η περιοχή αυτή παρουσιάζει μεγάλη αύξηση και όσον αφορά την τουριστική κίνηση. Και αυτό οφείλεται πάνω απ' όλα από τότε που άρχισε να λειτουργεί ο μεγάλος οδικός άξονας σε Ιγνατία, έχουν αλλάξει όλα τα δεδομένα στην περιοχή μας. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή και εμείς βλέπουμε το μέλλον αυτού του τόπου και το λέω πολλές φορές για να γίνει κατανοητό, ότι το μέλλον μας έχει να κάνει με τη Βόρεια Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Και όσον αφορά τις εμπορικές συναλλαγές και όσον αφορά τον τουρισμό. Αυτή τη στιγμή όλα τα καταλήμματα είναι σχεδόν γεμάτα. Αυτό κάτι λέει. Έχουμε καθαρές θάλασσες, 60 χιλιόμετρα παραλίες, θάλασσες χωρίς να υπάρχουν λίμματα, ούτε βιομηχανικά λίμματα που να μολύνουν τις θάλασσες. Είναι πολύ καθαρές. Έχουμε 5 γαλάζιες στην περιοχή. Μπορούσαμε να πάρουμε κι άλλες, αλλά δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα να τις καλύψουμε όλες. Εκείνο που προέχει και πάνω απ' όλα που είναι ο κόσμος, απολαμβάνουν αυτή την ομορφιά που έχει το Ιόνιο Πέλαγος και πάνω απ' όλα θα έλεγα τη φιλοξενία των κόσμων, των ανθρώπων της Πρέβεζας. Γιατί πάνω απ' όλα όποιος έρχεται θα πρέπει να φύγει ευχαριστημένος. Και η καλύτερη διαφήμιση είναι αυτό που λέμε από στόμα σε στόμα. Και πιστεύω ότι τα καταφέραμε και θα τα καταφέρουμε ακόμα καλύτερα.